ποιου πρώτους ρόλου ξεκίνησε να μοιράζει ο Στέφανο Κασελάκη ω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με το Μανώλη Καπνισάκη να αναλαμβάνει χρέη διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Προέδρου. Παράλληλα, η Δώρα Αυγέρη αναλαμβάνει χρέη εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιώργο Τσίπρας, διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος τη αξιωματική αντιπολίτευση. Σημειώνεται ότι τι θέσει αυτέ κατήχαν ο Στέριο Καλπάκη και ο Θανάση Θεοχαρόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι τη Δευτέρα ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε τηλεφωνικέ συνομιλίες με τον Κυριάκο Μιτσοτάκη και τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη οι οποίοι το συνεχάρηκαν για την νίκη του στι ισοκομματικέ εκλογές. Από εκεί και πέρα, σαρωτικέ αλλαγέ δεν αναμένονται στη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, καθώ παραμένουν πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα ο Σοκράτη Φάμερο και αντιπρόεδρο τη Βουλή η Όλγα Γεροβασίλη. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, αφού η εκπροσώπηση του κόμματο στη Βουλή αποτελεί, όπω φαίνεται, προτεραιότητα για την νέα ηγεσία. Συγκεκριμένα για τη θέση του γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα, ακούγεται η βουλευτή Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία σε άλλη περίπτωση δεν αποκλείεται να παραμείνει στα καθήκοντα τη κοινοβουλευτική αντιπροσώπου. Σημειωτέων ότι ο Νίκο Παπά εκτελεί ήδη καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ενώ ζητούμενο παραμένει τρίτη θέση τη εκπροσώπηση στη Βουλή, την οποία καταλαμβάνει μέχρι στιγμή ο Νάσο Ηλιόπουλο. Επιπλέον για τη θέση του Διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να προορίζεται ο θάνος Μωραήτης.